Η νέα δέσμη μέτρων της Κομισιόν προϋποθέτει ο λαός να παγώσει στο όνομα της μείωσης της μη βασικής κατανάλωσης για εξασφάλιση επάρκειας για τους μεγαλοβιομηχάνους. Θωρακίζονται περαιτέρω οι μηχανισμοί της πράσινης μετάβασης και απελευθέρωσης, που είναι οι αιτίες της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων. Παρέχονται νέα κίνητρα στους ομίλους να τζογάρουν εκ του ασφαλού στο χρηματιστήριο της ενέργειας και κοινές παραγγελίες φυσικού αερίου με τιμές ανταγωνισμού με την Κίνα και την Ινδία, κατά τα καλά και συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και όχι του λαού. Γι' αυτό θα συνεχιστούν οι απρόσιτες τιμές για το λαό και θα πληρώνει από την τσέπη του τις κρατικές επιδοτήσεις για να μην διαταραχθεί η σπραξιμότητα των επιχειρηματικών ομίλων της ενέργειας. Αλληλεγγύη με αποζημιώσεις και με το αζημίωτο, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και τα αρπακτικά μονοπόλια της ενέργειας μπορούσαν να εξαγγείλουν. Ο εργαζόμενος λαός να δυναμώσει την πάλη του για απεμπλοκή από τον υπεριαλιστικό πόλεμο, ενάντια στην ευρωνοσιακή στρατηγική ακρίβειας, για αυξήσεις στους μισθούς και φτηνή ενέργεια, για να μην παγώσει καμιά λαϊκή οικογένεια.